Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Καθίστε όμορφα και ακούστε προσεκτικά. Μία τράπουλα, 52 φύλλα, κανονικά. Θα την πάρεις Γιάννη, θα την ανακατέψεις. Από τα ανακάτεμά σου, θέλω να μου κάνεις ένα ωραίο κύκλο. Με μερικά φύλλα από αυτά, μπροστά σου. Εξηγάω τώρα τι πρέπει να κάνω. Κάνεις ένα κύκλο με μερικά φύλλα από αυτά. Κάπως έτσι. Τα υπόλοιπα τα παίρνεις και τα βάζεις στη μέση, έτσι εδώ. Εντάξει μέχρι εδώ. Λοιπόν, στη φαντασία σου δύο ζάρια τα ρίχνεις στο τραπέζι και πέφτουν στον αριθμό, παράδειγμα, 7. Με το δάχτυλό σου, από όπου εδώ θέλεις, ξεκινάς και μετράς 7. Για παράδειγμα εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το φύλλο επιλογής σου θα είναι αυτό. Εντάξει, ένα παράδειγμα. Το φύλλο επιλογής σου το βάζεις εδώ πάνω με τα άλλα. Από τα υπόλοιπα τα φύλλα διαλέγεις όσα φύλλα θέλεις εσύ, από όποια μεριά θέλεις. Παράδειγμα, παίρνεις αυτά τα φύλλα και τα βάζεις πάνω εδώ. Παίρνεις και αυτά, τα βάζεις εδώ. Και έχεις το δικαίωμα τα υπόλοιπα να τα κρύψεις μέσα στην τσέπη σου ή κάτω από το χαλί εδώ. Καλύτερα κάτω από το χαλί. Εντάξει, να μην ξέρουμε πόσα φύλλα έκρυψες. Παίρνεις το πακέτο εδώ πέρα. Και θέλω να συλλαβήσεις 3 ονόματα, αφήνοντας ένα φύλλο για κάθε γράμμα που περιέχει. Για παράδειγμα, Νίκος, λες Νι, Ιώτα, Κάπα, Όμικρον, Σίγμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αφήνεις τα 3 ονόματα που θα μεσολαβήσεις. Δεν θέλεις ονόματα, πες 3 ζώα. 3 ζωτοποιούς, ό,τι θέλεις λέγει. Όταν τελειώσεις, τα υπόλοιπα ανακάτεμα και τα βάζεις όλα από πάνω. Και εκείνη τη στιγμή φωνάζεις τον μπαμπά. Είμαστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε στην πράξη όλα αυτά. Κάνεις το ανακάτεμά σου. Και μου φτιάχνεις ένα ωραίο κύκλο με μερικά φύλλα από αυτά. Ωραίο κύκλο έκανε. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή να πάω να πάρω τον καφέ μου και τα υπόλοιπα μαζί με το παιδί μου θα τα κάνει όταν σας εξήγησα πριν αυτά. Γιάννη, πάω για καφέ, μάλλον για τσιγάρο και μπροστά στην κάμερα εξήγα όλα αυτά. Φεύγω εγώ, δεν με χρειάζεσαι. Σ' αφήνω. Και κάνε τα ζάρια σου, αν χρειάζεσαι βοήθεια, φωνάζεις τον μπαμπά. Εντάξει, πάντα. Λοιπόν, έχουν τα ζάρια, ας πούμε, νούμερο 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 τριφύλλοι. Το πάμε. Πάρω από εδώ. Πάρω από εδώ. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Παίρνουμε. Και τώρα 3 ονόματα. Ηλίας, Ήτα, Λάμδα, Ιώτα, Αλφα, Σίγμα, Γιάννης, Γάμα, Ιώτα, Αλφα, Νι, Νι, Ήτα, Σίγμα, Χάρης. Χ, Α, Ρ, Ι, Σ. Θυμώ πάνω και περιμένουμε. Έτοιμος! Έλα πατέρα! Τι τελειώσες κιόλας! Είσαι γρήγορος εσύ. Τα έκανες όλα αυτά! Μπράβο, πάρε μια καραμέλα του. Μη γελάς. Λοιπόν, από όλα αυτά δεν πρόλαβα να πιω καφέ, φίλοι. Έκανα αυτά που εξηγήσαμε. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή, έβαλες ένα φύλλο. Λοιπόν, και τώρα με όλα αυτά ας δούμε τι θα κάνουμε.
Κάπως έτσι. Εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Κάναμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να γυρίσεις αυτό το φύλλο εδώ στη μέση γέννη. Να το δείξουν στην κάμερα. Τι είναι? 9 κούπα. Ένα 9. Ας το ανοιχτά. Λοιπόν, κάνοντας όλα αυτά, αν μετρήσω 9 φύλλα τα υπόλοιπα, λες να είναι το φύλλο που είδατε? Τι λες? Απίστευτο. Πάμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Άμα μου έλεγες άλλα νούμερα, πέφταμε σε άλλα φύλλα. Σταμάτησαμε πάνω σε ένα 9. Ποιο ήταν το φύλλο που είδες, Γιάννη, τις θεατές μας? 10 τριφύλλοι. Ορίστε μπροστά. Δείξω εκεί πέρα, να το δουν και οι φίλοι μας. Πάρα πολύ καλά. Και θες την εξήγηση τώρα από αυτά? Μου τη δώσεις. Στα ξανά 100 και βλέπουμε μετά. Μαστίκα πήρες, είσαι καλά. Καλό βράδυ. Δεν δίνουμε εξήγηση. Τι μας δεν τη δώσουμε? Στο ίντερνετ δεν υπάρχει. Και ο φίλος μου εδώ πέρα, όλο καταπληκτικό, θα φάμε ξύλο, παιδιά. Και ας πάμε για εξήγηση. Ευχαριστώ, Γιάννη. Μιας και πήραμε το κατοστάρκο, δίνουμε και την εξήγηση, παιδιά. Απλούστατα, ο φίλος μου εδώ με κοιτάει στραβά. Κόλπο, Λενάρ Γκριν. Καταπληκτικό. Τράπουλα κανονικά 52 φύλλα. Εξηγάμε τι πρέπει να κάνουμε στο θεατή. Την παίρνει να ανακατεύει, όπως θέλει ο θεατής μας. Από τα ανακάτεμά του, του ζητάμε να μας κάνει ένα ωραίο κύκλο μπροστά. Και παράδειγμα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και ένα 17. Και τα υπόλοιπα τα βάζει εδώ. Εκείνη τη στιγμή του ζητάμε να ρίξει τα ζάρια. Και εκεί που σταματήσαν τα ζάρια, με το δάχτυλό του ξεκινάει από όπου θέλει να διαλέξει ένα φύλλο. Ας υποθέσουμε τα ζάρια πέσαν στον αριθμό 5. Ένα 3 και ένα 2 βλέπω εγώ τέλεια. Μας κάνουν 5. Και ξεκινάω από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Φύλλο επιλογής μου αυτό εδώ. Πέφτουμε πάνω σε ένα 7 μπαστούνι. Το φύλλο να το θυμάται. 7 μπαστούνι. Το παίρνει και το βάζει στη μέση εδώ. Τι γίνεται? Μην ξεχνάμε. Τον κύκλο που κάναμε, ανοίξαμε 17 φύλλα. Εντάξει, σημαντικό. Γιατί μόνο αυτό βλέπουμε. Μετά όλα τα υπόλοιπα σκονόμαστε και φεύγουμε. Δεν βλέπουμε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι πόσα φύλλα άφησε ο φύλλο μας κάτω. Που εμείς αυτή τη στιγμή στην εξήγηση αφήσαμε 17. Εντάξει, λοιπόν. Φύλλο επιλογής μας, αυτό εδώ. Ρίξαμε τα ζάρια και πέφτουμε πάνω σε ένα 7 μπαστούνι. Να το θυμόμαστε. Από τα υπόλοιπα τα φύλλα του ζητάμε να πάρει μερικά φύλλα και να τα βάλει πάνω εδώ, να κρύψει το φύλλο. Πάρε και αυτό, παράδειγμα. Και μερικά φύλλα από αυτά να τα κρύψει, να μην τα βλέπουμε. Όλη αυτή τη στιγμή είμαστε φευγάτη εμείς. Όταν έκανε όλα αυτά, του λέμε να μας πει τρία ονόματα ή τρία ζώα ή οτιδήποτε, αφήνοντας ένα φύλλο με κάθε γράμμα που έχει. Παράδειγμα, Νίκος, Νι, Γιώτα, Κάπα, Όμικρον, Σίγμα. Άλογο, Αλφα, Λάμδα, Όμικρον, Γάμα, Όμικρον και πάει λέγοντας. Αφήνουμε κάποια φύλλα αναλόγως τα ονόματα ή τα ζώα που λέμε. Όταν τελειώσαμε με όλα αυτά, τα υπόλοιπα ανακάτεμα. Τα βάζουμε από πάνω. Και γιατί γίνανε όλα αυτά? Αν θυμόμαστε καλά, το φύλλο στην αρχή ήταν τέρμα πάνω. Λέγοντας τα τρία ονόματα ή τα τρία ζώα, το φύλλο του κατεβαίνει από κάτω. Μείον τα φύλλα που έκρυψε που δεν ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που ξέρουμε είναι από την αρχή, το μόνο πράγμα που είδαμε βεβαίως, βάλαμε 17 φύλλα. Στον αριθμό 17, ανάλογα πόσα φύλλα θα βάλουμε κάτω. Εμείς βάλαμε 17. Στον αριθμό 17 τι κάνουμε, προσθέτουμε άλλα 13. 17 και 13 που μας κάνουν 30.
Μόνο αυτό έχουμε να κάνουμε. Βλέπουμε πόσα φύλλα κάνει τον κύκλο του μπροστά και εκεί πάνω τι κάνουμε, προσθέτουμε 13. Είχαμε 17 φύλλα κλειστά μπροστά μας, τον κύκλο μας. Και συν 13 μας κάνουν 30. Είπαμε τα ονόματα, ρίξαμε τα ζάρια. Λοιπόν, είμαστε στον αριθμό 30. Όταν γίνανε όλα τα υπόλοιπα. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Μετράμε μέχρι το 52. Το 53ο φύλλο πρέπει να το πάρουμε γνώση. Κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ. Ό,τι πάμε να ισιώσουμε. Και εγώ βλέπω τώρα μία ντάμα. Η ντάμα δεν την αφήνω εδώ, την αφήνω από την άλλη μεριά. Που η ντάμα σε μία τράπουλα είναι 12. Από την άλλη μεριά, παράδειγμα, ας πούμε δεν είναι η ντάμα, ας βάλουμε το διάριο. Παράδειγμα. Μετρήσαμε από το 52, κάνουμε εδώ και παίρνουμε γνώση, βλέπουμε ένα διάριο. Αφήνουμε το 2 και πρέπει να μετρήσουμε μέχρι το 13 ανάλογα το φύλλο που αφήνουμε εδώ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και τα υπόλοιπα στα χέρια μας. Αφήνουμε μερικά φύλλα εδώ και κάνουμε το κύκλο μας εδώ. Ζητάμε να σηκώσει το μεσαίο φύλλο που είναι ένα 2 και του ζητάμε να μετρήσει μέχρι το 2. 1 και 2. Ποιο ήταν το φύλλο που είδαμε? Πέφτουμε πάνω στο φύλλο επιλογής του. Τι θέλω να πω? Αν δεν είναι 2 εδώ πέρα, παράδειγμα πέσουμε σε ένα άσο, μετράμε 1, μετράμε μέχρι το 13 από αυτή την πλευρά. Αν πέσουμε πάνω σε μια φιγούρα, να βρω μια φιγούρα παιδιά, ένα λεπτό, παράδειγμα όπως ήταν η ντάμα, που παίρνουμε τη γνώση την ντάμα, ντάμα είναι 12, ο παπάς είναι 13, αφήνουμε 2 φύλλα. Του ζητάμε να γυρίσει το φύλλο εδώ, που βλέπει μια ντάμα, του λέμε η ντάμα είναι 12. Θα μετρήσει 12 φύλλα από εδώ, χωρίς να ανοίξουμε άλλα φύλλα εδώ, και θα πέσει αναγκαστικά πάνω στο φύλλο που επέλεξε. Πάμε ακόμα μία φορά να το καταλάβουμε καλά. Λίγο καταπληκτικό κόλπο, αλλά λίγο δύσκολο στα λόγια. Λοιπόν, τράπουλα κανονικά, ένα φύλλο να μας λείπει, το κόλπο δεν πετυχαίνει παιδιά. Κάνει το ανακάτεμά του. Και του ζητάμε να μας κάνει ένα ρολό στρόγγυλο. Αυτή τη φορά, να μην κάνουμε στρόγγυλο, να μην χάνουμε το χρόνο μας, θα μετρήσουμε, υποτίθεται, 20 φύλλα κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και ένα 20. Ας υποθέσουμε ένας κύκλος. Και διαλέγει αυτό το φύλλο που πέφτει πάνω σε μία ντάμα καρό. Τι είπαμε, το παίρνει και το βάζει εδώ. Και μερικά φύλλα από αυτά εδώ πάνω. Τα υπόλοιπα τα κρύβει. Αφήνει φύλλα βάζοντας τα ονόματά του στο μυαλό του. Εντάξει, κάποια ονόματα, δεν ξέρω τι, αφήνει κάποια φύλλα. Τα υπόλοιπα ανακατεύει και από πάνω. Το μόνο πράγμα είδαμε, το κύκλο που άφησε αυτή τη στιγμή, 20 φύλλα. Και τι είπαμε, τον κύκλο που κάνει προσθέτουμε 13. 20 και 13 μας κάνουν 33. Ερχόμαστε, παίρνουμε τα φύλλα, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Πάμε να τα αισιώσουμε, σμπρώχνουμε και παίρνουμε γνώση εδώ. Βλέπουμε ένα 2. Από την άλλη μεριά αφήνουμε το 2. Τώρα, ντάμα 2, ας πάρουμε το 7 παράδειγμα. Αφήσαμε εδώ 52, κάνουμε αυτό και βλέπουμε ένα 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Τα υπόλοιπα στα χέρια μας. Θυμόμαστε το φύλλο, ντάμα καρό. Ζητάμε να γυρίσει το μεσαίο το φύλλο. Πέφτει σε ένα 7. Και του ζητάμε να μετρήσει μέχρι το 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ένα 7. Και πού πέφτει παιδιά? Ντάμα καρό. Παρατηφόρο κόλπο. Λενάρ Γκριν, το βλέπω είναι θεμωμένος. Ψάξτε το που θέλετε, δεν υπάρχει εξήγηση για αυτό το κόλπο, παιδιά. Σας εύχομαι καλή εξάσκηση και καλές γιορτές σε όλους εσάς.